ψηφιακό αποτυπώματα στο κομπιούτερ της Αμερικής. Λόγω κλοπών καρτών θα μας πούν για καλύτερη ασφάλεια. Μετρήσεις της ανθρώπινης παλάμης. Face control. Στην είσοδο αναγνωρίζει πρόσωπο, μάτια, δαχτυλικό αποτύπωμα. Τοποθέτηση κάρτας και μετά χέρι. Θα το δούμε και στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ στη συνέχεια. Στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Μηχάνημα παλαμοσκόπησης. Καλύτερη φωτογραφία εδώ. Με αυτό τοποθετείτε το χέρι του κάθε επιβάτη. Έλληνες, ξυπνάτε. Εφαρμόζεται η Σέγγεν, που σημαίνει φακέλωμα. Η Ελλάδα πουλήθηκε. Δύο φακέλωμα. Βιομετρικούς ανιχνευτές ματιών, χεριών και φωνής θα αποκτήσουν όλα τα αεροδρόμια καταργώντας τα διαβατήρια. Θα καταργήσουν μακροπρόθεσμα τα διαβατήρια και τις πιστωτικές κάρτες. Η ταυτότητα του προσώπου μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί αναλύοντας την ήρυτα των οφθαλμών, την χρειά της φωνής και τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Όποιος καταθέσει μια φορά τα βιολογικά του χαρακτηριστικά στο μηχάνημα δεδομένων, στο εξής θα μπορεί να περνά χωρίς διαβατήριο. Άρα μιλάμε για κάτι αόρατο στο χέρι μας. Διαβατήρια τέλος. Ας δούμε από κοντά τις λεπτομέρειες. Ανίχνευση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, προσώπων, ακόμη και ματιών και στη συνέχεια τη δημιουργία μιας ταυτότητας του ατόμου με το σύστημα barcode. Προσέξτε παρακαλώ, με το σύστημα barcode. Οφθαλμών. Το κομπιούτερ μεταφράζει τα δεδομένα σε έναν μοναδικό barcode. Τοποθέτηση της πιστωτικής κάρτας και στη συνέχεια του χεριού. Για ανίχνευση. Η ακτίνα ταξιδεύει πάνω από το χέρι καταγράφοντας το περίγραμμα και συγκρίνει με αυτό που είναι αποθηκευμένο, όπως λένε. Και το μηχάνημα όπως βρίσκεται και στο Τελαβίβ που δείξαμε προηγουμένως. Στοιχεία τα οποία τα πήραμε μέσα από το ίντερνετ. Αυτό το μηχάνημα βρίσκεται στα αεροδρόμια, στα περισσότερα. Τέλος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Μακάρι οι νεκροί εν κυρίω αποθνίσκοντες. Από γερμανικό περιοδικό. Από το περιοδικό Der Spiegel της Γερμανίας. Εξοικειώνεται και προετοιμάζεται ήδη ο κόσμος για τις αχρήματες συναλλαγές και για το χάραγμα. Έχοντας ο κόσμος συνηθίσει να τοποθετεί το χέρι του το δεξί πάνω σε τέτοιες ανιχνευτικές μηχανές, δεν θα αντιδράσει κανείς όταν ισχύσει αυτό το νέο χρηματικό σύστημα με το χάραγμα και τα κομπιούτερ. Περιοδικό Γερμανίας, Der Spiegel. Σουηδία. Σουηδία, Μάρτιος του 83. 6.000 άνθρωποι σημαδεμένοι για όλη τους τη ζωή με το χάραγμα. Στην συνάντηση του Οχάιο χαράχτηκε ένας αριθμός ο οποίος διαβαζόταν με έναν ανιχνευτή σκάνερ στο σούπερ μάρκετ και αυτόματα μείωναν από το λογαριασμό της τράπεζας. Από το βιβλίο
το αμερικάνικο, οι Ιεχωβάδες. Έτσι προετοιμάζουν τους οπαδούς τους για να δεχτούν το χάραγμα. Η φωτογραφία προέρχεται από περιοδικό τους. Υποστηρίζουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Αυρώνουν τα έθνη και τις συνειδήσεις. Το barcode αοράτος πιθανόν να μπει σε αντικατάσταση του microchip στο χέρι μας. Τώρα για το barcode διαβάστε το βιβλίο «Στην Ειδήση της Ελευθερίας». Κυκλοφορεί βιντεοκασέτα, περιέχει σφράγισμα ζώων, αυτοκινήτων, ανθρώπων, μηχανήματα, παλάμης κλπ. Τηλέφωνο 7712-193. Εχθροί της νέας εποχής, οι φανατικοί μουσουλμάνοι, οι παραδοσιακοί Εβραίοι, οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Βρίσκω αεροδρόμιο. Χρησιμοποιεί 80 μηχανήματα ανίχνευσης χεριών. Η Κολομβία. Για τη Βουλή χρησιμοποιεί μηχανήματα γεωμετρικού ελέγχου. Η Ρωσία. Σε παιδιά των υπαλλήλων υπάρχει μηχάνημα υγειομετρικού ελέγχου. Μικροτσίπ σε εγκέφαλο. Αυτό είναι το microchip. Microchip σε ζώα, microchip σε αυτοκίνητα και GPS. Microchip σε ανθρώπους, microchip και GPS, κινητή τηλεφωνία. Άρα microchip ίσον GPS, ίσον εντοπισμός θέσης. Δίπλα οι εφημερίδες. Σταματήσατε το βίντεό σας. Να κάνετε zoom και να καταγράψετε αν θέλετε να τα βρείτε. Από το αρχείο των εφημερίδων, Σοκράτους 23. Πόσοι επιστήμονες σχεδιάζουν να τοποθετήσουν ένα κομπιούτερ στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου με το οποίο θα μπορεί να σκέφτεται εντελώς εντολές και αυτές να εκτελούνται αμέσως. Ένα τσιπ στέλνει την εντολή σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα. Επικοινωνία με ίντερνετ. Κατασκευή μικροτσίπ από Έλληνα. Στην Αμερική. Όρθωση προβλημάτων μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Ένας γιατρός σε μικροτσίπ θα εμφυτεύεται στο σώμα και θα καλεί ακόμη και ασθενοφόρο. Το μικροτσίπ θα δίνει την ακριβή θέση του ασθενούς και
Ελλάδες στα κομπιούτερ. Με τον barcode εδώ. Εννεαψήφιο αριθμό με τη μορφή γραμματού κώδικα που μπορεί να αναγνωστεί με το σύστημα του scanning από τον κάθε κτηνοτρόφο. Εδώ βλέπουμε διαφημιστικό έτυπο για να βάλουμε μικροτσίπ και στο σκύλο μας. Φακέλωμα και στα τετράποδα στην Κρήτη. Από τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, ενφύτευση μικροτσίπ, κωδικός αριθμός. Κρητική, ξεσηκωθείτε, όχι μικροτσίπ στα ζώα σας. Παγίδα μελλοντικής δικτακτορίας. Ηλεκτρονικές ταυτότητες για σκύλους. Ίσως να ακούγεται λίγο παράξενο. Εντοπίζονται τα ζώα και από δορυφόρο. Φύτευση στο δέμα, φυολογικό ρολόι. Παρακολούθηση λεωφορείων από δορυφόρο με το σύστημα GPS. Κάτι σαν μικροτσιπ. Την ακριβή θέση του αυτοκινήτου μπορεί να εντοπίσει ο δορυφόρος μέσω GPS και την ανέβρεση κλεμμένων αυτοκινήτων. Εδώ βλέπουμε το GPS που έχουν οι φαντάροι του Αμερικανικού στρατού. Κίνδυνη ακτινοβολίας από διενέργεια, το GPS, των δορυφόρων και όλων αυτών. Ψηφιακό τηλέφωνο επικίνδυνο. Τα μικροτσιπ δημιουργούν καρκινογένεση. Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος άνθρωπος τηλεκοντρόλ έβαλε μικροτσιπ στο σώμα του. Το μικροτσιπ. Μικροτσιπ θα αντικαταστήσουν τις πιστωτικές κάρτες. Πιο κάτω βλέπουμε για το μεγάλο αδελφό. Ότι θα ελέγχει τα πάντα, εφόσον δεχτεί ο κόσμος το μικροτσιπ. Το ενφυτεύσιμο μικροτσιπ μπορεί να περιέχει ένα σωρό πληροφορίες για την προσωπική ζωή του ατόμου. Από τον αριθμό ασφαλισμένου έως την ομάδα αίματος, το ιατρικό, ιστορικό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, ο Βρετανός που έβαλε το μικροτσιπ στο σώμα του. Λειτουργεί σαν ρομπότ. Η Σανγκάη, τα ταξί της Σανγκάης χρησιμοποιούν GPS σύστημα και γνωρίζουν πάντα που βρίσκονται. Εντοπισμός θέσης οχήματος με το σύστημα GPS. Γιατί αποσύρονται τα παλαιά αυτοκίνητα? Απάντηση. Τα αυτοκίνητα μοντέλο 94 και μετά έχουν GPS σύστημα εντοπισμού θέσης.
Περισσότερα για το GPS υπάρχει βιντεοκασέτα. Τηλέφωνο 7712-193. Έλληνες, Ελληνίδες, ξυπνάτε, μας κοροϊδεύουν. Θέλουν να μας παρακολουθούν. Πως τα τροχαία δυστυχήματα οφείλονται στο GPS σύστημα. Γιατί έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο 20 έως 25 νεκρούς. Ούτε στη Σερβία στον πόλεμο τόσοι νεκροί. Αύξηση των τροχαίων στο έθνος 105%. Κυκλοφορεί βιντεοκασέτα που αναφέρει για τα αυτοκίνητα που έχουν το GPS σύστημα από την κατασκευή τους. Τηλεφωνήστε. Αυτοκίνητα με μίκρο τσιπ. Δορυφόροι εντοπισμού. Η κασέτα αυτή, η βιντεοκασέτα, θα τη βρείτε και στο βιβλιοπωλείο Άγιον Όρος, οδός Γερανίου, στην Αθήνα. Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Πόσο επικίνδυνα είναι τα κινητά τηλέφωνα. Μας παρακολουθεί ΟΤΕ. Παρακολούθηση ακόμη και σε τηλεκάρτες. Με το σύστημα του δορυφορικό Iridium, email και καταγράφονται λέξεις κλειδιά. Παρακολουθούνται τα κινητά. Ακόμα τα φαξ εντοπίζονται. Η παρακολούθηση γίνεται μέσα από δορυφόρους. Παρακολούθηση από λέξεις κλειδιά. Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, ο μεγαλύτερος οτακουστής του κόσμου. Σύστημα παρακολούθησης σημάτων από δορυφόρους. Καταγράφουν οποιαδήποτε τηλεφωνική συνομιλία σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Επικίνδυνα τα κινητά τηλέφωνα. Σε δύο άτομα ελαττώθηκε η όρασή τους στην Σουηδία. Πονοκέφαλος, κούραση, ζαλάδες, δυσφορία, ενοχλήσεις στα αυτιά και εξέσματα είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι χρήστες. Ακτινοβολία εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα. Από Πολυτεχνείο. Μας επιλούν τα κινητά τηλέφωνα. Χορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο στρατό. Βλάβες στην υγεία από τα κινητά. Καρκίνος καταράκτης. Νέα. Κινητά τηλέφωνα, όπως άλλωστε και τα σταθερά, δεν εξασφαλίζουν το απόλυτο των συνδιαλέξεων. Ο χρήστης βρίσκεται στο έλεος κάθε αδιάκριτου οτακουστή. Το να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο πάνω σου είναι σαν να έχεις ενφυτευμένο στο σώμα σου ένα πομπό και να σε παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και ώρα που βρίσκεσαι, που πηγαίνεις, τι κάνεις και όλα αυτά. Όσοι έχουν βηματοδότη να προσέχουν, μην χρησιμοποιείτε το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να δώσουν στις κρατικές υπηρεσίες όλες τις πληροφορίες κίνησης που αφορούν τον κάτοχο για το που βρέθηκε κάθε λεπτό για τους 6 τελευταίους μήνες. Αγαπητοί κύριοι πολιτικοί μας, οι εμπιστές δασών εύκολα εντοπίζονται. Εάν θέλετε μπορείτε να τους πιάσετε.
εάν χρησιμοποίησαν κινητό τηλέφωνο. Πάνος Καμένος. Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται και συνομιλίες ακόμη και όταν το κινητό είναι κλειστό. Παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων. Εντοπισμός λέξης κλειδιά. Παρακολουθούν 15.000 τηλέφωνα ΙΠΑ μέσω ΣΥΑ. Κατασκοπία μέσω ίντερνετ. Υποκλοπές συνομιλιών. Παρακολούθηση μέσω δορυφόρου. Οι ΙΠΑ βλέπουν φαξ και τηλέφωνα στην Ευρώπη με δορυφορικούς κοριούς. Ο δορυφόρος έχασε την επαφή του με τη γη και εκατομμύρια συσκευές τηλεειδοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποσυντονίστηκαν. Ψηφιακή TV. Είναι επικίνδυνη? Ναι ή όχι? Έφτασε η TV που θα μας κατασκοπεύει. Τηλεόραση κατάσκοπος. Θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις κινήσεις μας. Τηλεόραση θα μας ψαρεύει. Θα μας κατασκοπεύει. Η ψηφιακή τηλεόραση βλάπτει την υγεία. Ιατρικά μηχανήματα, παρακολούθηση ασθενών, σταμάτησαν. Είναι αφίδρομοι, δηλαδή βλέπεις και σε βλέπουν. Δουλεύει με πλαστική κάρτα. Εκπέμπει με διαδικό σύστημα 0101. Δηλαδή το 666. Περισσότερα στο βιβλίο «Στην Δύση της Ελευθερίας». Βλέπετε το 01 στο βελάκι. Προβλήματα γλώσσας προκαλεί η TV. Φίτηση τηλεόραση. Θύματα τα παιδιά μας. Το σεξ και η βία κυριαρχούν στη μικρή οθόνη. Οι συνέπειες της τηλεοράσεως. Η τηλεόραση αποβλακώνει. Και όχι μόνο. Προκαλεί και σωματικές βλάβες, ιδιαίτερα στους έφηβους και στα παιδιά. Η τηλεόραση δημιουργεί γλωσσική καθυστέρηση, αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά και στους εφήβους, ταύτιση με ήρωες της βίας, σεξουαλική συμπεριφορά, βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος, κύφωση, λόρδωση κλπ. Προδιάθεση στην παχυσαρκία. Μην χαζεύετε βλέποντας σκουπίδια. Κάντε κάτι καλύτερο. Επικίνδυνα είναι τα καρτούν για τους μικρούς τηλεθεατές. Εδώ βλέπουμε οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες μαθητές παρακολουθούν σε γιγαντοοθόνη στο Τόκιο τα νέα επεισόδια της σειράς Pocket Monsters, που προκάλεσε συμπτώματα επιληψίας σε 680 άτομα, κυρίως παιδιά. Άγιον Όρος. Είδαμε το μηχάνημα με το δάχτυλο, βρισκόμαστε στο πεδίο του Άρεως να δούμε κάτι διαφορετικό. Σε αυτό το περίπτερο, α
Ας πάμε στο μηχάνημα. Μηχάνημα εξοικείωσης με την παλάμη. Μιλάει για αγάπη. Και όλοι βάζουν στο άλλο περίπτερο. Θα δούμε αυτό το μηχάνημα. Με δύο παλάμες. Με τα δύο χέρια το μηχάνημα, εξοικείωση. Εξοικειώνουν την νεολαία μας. Άγιος Σιλουανός Βαφανίτης. Ας δούμε καταστήματα που δουλεύουν με λέιζερ. Στο περιοδικό οι δράσεις μας, περισσότερα για τα λέιζερ, πόσο επικίνδυνα είναι. Φώτιος Καραγιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Ναι κύριε Μελά. Να μας πείτε για τα λέιζερ που υπάρχουν στα καταστήματα που αναγνωρίζουν τα barcode στα προϊόντα. Τα λέιζερ είναι επικίνδυνα και για τους πολιτάς, αλλά ακόμα και για τους αγοραστές. Διότι οι πολιτές εννοώ τις πολίτες εκείνες που είναι στα μηχανήματα και χτυπούν, περνούν από τα λέιζερ τα τρόφιμα. Μάλιστα. Διότι αυτές συνεχώς παίρνουν ενέργεια, παίρνουν διενέργεια. Επίσης και ο κάθε αγοραστής που πάει εκεί και μπαίνει επειδή ένα χρονικό διάστημα κοντά στα μηχανήματα για να περάσει τα τρόφιμά του, και αυτός φορτίζεται με ενέργεια και η οποία είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και προπάντων για τις πολίτριες. Για τα λέιζερ αναφέρεται και αυτό το βιβλίο, το νέο σύστημα του χρήματος, στη σελίδα 67, εκδόσεις Στερέωμα. Εδώ λέει για τις κοπέλες. Αναφέρει ακόμα πολλά θέματα. Αναφέρει ακόμα για τον barcode ανάλυση. Με το 001 κλπ. Ομιλεί ακόμα για μικροπομπούς σε αποσκευές. Αναφέρει ακόμα για τα 18 ψηφία μετά τα 9 νούμερα που θα μας δώσουν με το αφημί. Αναφέρει ακόμα για τα microchip, μικροεξεργαστές. Ακόμα βλέπουμε πως ξεφανίζεται το χρήμα με το 666. Ομιλεί ακόμα για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Επιστροφή καρτών. Να χρησιμοποιούμε μόνο μετρητά και επιταγές. Αρνηθείτε επίμονα κάθε κάρτα που συνεπάγεται χάραγμα. Οποιουδήποτε τύπου. Ακόμα ο Θεός απαγορεύει στα τέκνα του το χάραγμα. Λεβιτικών 19-28. Διάφορα θέματα του βιβλίου. Γραμμωτοί κώδικες. Διεθνής κωδικός προϊόντων. Κοινωνική ασφάλιση και διαβατήριο. Αφημί για την Ελλάδα φυσικά. Κάρτες με αόρτα κωδικό. Ανιχνευτές χεριών. 18 ψηφία σε όλους, παγκόσμια συνωμοσία, η αθόρυβη αφέμαξη των χρημάτων της κοινωνίας και πολλά άλλα. Συγκλονιστικό το βιβλίο παρακαλώ. Στα βιβλιοπωλεία, ζητήστε το. Η ωραία βιντεοκασέτα που κυκλοφορεί
Ιερά Αποκάλυψης, ο αρτιμός του κτίνους. Τα θέματα που περιέχει προφητεία, Σέγγεν, ίντερνετ, σημεία καιρών, Ελλάς, χώρα Αγίων, Άγιον Όρος, Βατικανό, Κωνσταντινούπολης, η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, Ολυμπιακοί αγώνες, Μαύρη Μαγεία, Σατανολατρεία, Περσικός, Ήμια, Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, τα θαύματα της Ορθοδοξίας και η Δευτέρα Παρουσία. Βρείτε στα βιβλιοπωλεία αλλά και στα τηλέφωνα. Παγώσατε τηλεόραση, οθόνη της βίντεο προβολή σας για να γράψετε τα τηλέφωνα για καλύτερη επικοινωνία για την κασέτα. Ταινίες που πρέπει να δείτε, συγκλονιστικές. Η αριθμημένη Demolition Man Fortress, παγιδευμένη στο δίκτυο, Orwell 84, το τέλος της βίας. Νατάγκα, είσοδος, χέρι και DNA, ολική επαναφορά, ακτινογραφία αεροδρόμιο. Air Force One, δαχτυλικό αποτύπωμα αεροδρόμιο. Παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε να βλέπετε κάτι με λεπτομέρεια, θα κάνετε προσωρινή παύση στο βίντεο. Να παγώνετε την εικόνα, για να το διαβάσετε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Για τυχόν λάθη, παρακαλώ συγχωρέστε μας. Άγιε Νεκτάριε, πρέσβευε περιμόνη τον αμαρτωλό. Εδώ βλέπουμε το θαύμα που έγινε το 1924. Εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού. Βιβλία που πρέπει να δείτε, Υδροχωριστές, Νέα Εποχή, Μη Σφραγιστής με το Χίξι Σίγμα Τάφ, Το Πρόβλημα των Νέων Ταυτοτήτων, Γιατί Είναι Απαράδεκτες, Η Παγίδα της ΕΟΚ, Νικολάου Ψαρουδάκη, Γιατί Ζεις, Ορθοδόξου Τύπου, Πατρός Χαραλάμπου Βασιλόπου, Άλλο Βιβλίο, Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Ιών, Τα σκοτεινά σχέδια των σιωνιστών πώς εξελίσσονται σήμερα. Ο σκοπός του σιωνισμού είναι να εξαφανίσει κάθε τι που θυμίζει θρησκεία, έθνος, πατρίδα, οικογένεια. Το καλλιεργεί αυτό με την μασονία και τις αιρέσεις Νέα Εποχή, Πανθεϊσμός, Ιεχωβίτες. Λένε κάτω τα σύνορα οι εθνότητες, κοινωνόμισμα, εκτρώσεις, κλονισμός. Παγκόσμια έξυπνη κάρτα, barcode, CAM, συνθήκη Σέγγεν. Γι' αυτό διαβάστε τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών με προσοχή. Τα σχέδιά των κορυφώνονται στην εποχή μας με τον πόλεμο κατά του κλήρου της παιδείας της νεολαίας και την καταδυνάστευση της οικονομίας. Οι σιωνιστές λέγουν σκληρό καρύδι για αυτούς είναι μόνο η Ορθοδοξία. Το σχέδιο των σοφών της Ιών μερικά από τα άθρα των. Τι είναι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, ποταγή του κόσμου στο σιωνισμό. Οι μασόνοι είναι υπεύθυνοι για τους δύο πολέμους. Περισσότερα στο Βήμα και στην Ακρόπολη. Του 79. Το πρωτόκολλο 9. Τρομοκρατία και αναρχία. Ασύλληπτοι εγκληματίες βγάζουμε τη μάσκα της υποκρασίας. Πρωτόκολλο 15. Δίκησης κάθε χώρας μέσω μασόνων, υπουργών και πολιτικών. Πρωτόκολλο 3. Χωρίσανε τον κόσμο σε κόμματα για να τον ελέγχουν καλύτερα. Πρωτόκολλο 4. Υλικές ανάγκες. Έτσι ξεγελούν τους χριστιανούς από τηλεόραση. Πρωτόκολλο 17. Όταν οι εφημερίδες δυσφημούν εν ψυχρό παπάδες και εκκλησία, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Μας θέλουν πυθύνια ζώα μη σκεπτόμενα. Πρωτόκολλο 16. Σκίτσα, κόμιξ, τηλεόραση. Στο 16 πρωτόκολλο. Ποτά, ναρκωτικά, μεικτά σχολεία, τοξικά αναψυκτικά τύπου κόκας, ελεύθερες σχέσεις. Πρωτόκολλο 1.
άφθαιες θεωρίες καταγωγής ανθρώπου, διώξιμο Θεού, ηθικής αρετής, εμφάνιση νέου τύπου, άνθρωποι χωρίς εθνική συνείδηση, πατριωτισμό ιδανικά, επιδεικτικού υποδουλώσεως στον αντίχριστο που έρχεται. Πρωτόκολλο 2. Ιδεολόγοι τα μεγάλα θύματα. Πρωτόκολλο 9. Αναρχία στην εκπαίδευση, ο κεντρικός στόχος. Πρωτόκολλο 9. Μισθοδοσία του κλήρου, έλεγχος αυτού, αφαίρεση σπόρων αυτονομίας του. Πρωτόκολλο 17. ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτόκολλο 3. Βασιλεία Αντιχρίστου. Βλέπε Αποκάλυψη Ιωάννου. Πρωτόκολλο 15. Και εδώ βλέπουμε το 8ο πρωτόκολλο, θα περιβάλλουμε την κυβέρνησή μας δι' ενός ολοκλήρου κόσμου οικονομολόγων και τα πάντα θα αποφασίζονται δι' αριθμών. Ορίστε. Μήπως με τον ΕΚΑΜ και τον barcode που θέλουν να δώσουν. Σχόλια. Οι αριθμοί και οι υπολογιστές θα γίνουν τα δεσμά της ανθρωπότητος. Είδαμε στο ένα το πρωτόκολλο, αναρχία στην εκπαίδευση. Τελικά, πού οδηγείται η νεολαία μας? Έντυπο δικό τους. Ας διαβάσουμε. 15 Απριλίου του 95. Επί Γεωργίου Παπανδρέου Υπουργείου Παιδείας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μια άριστη συνεργασία με την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος και εργαζόμαστε για την επίλυση κάθε προβλήματος. Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε Επιτροπή Μελέτης των Σχολικών Βιβλίων με τη συμμετοχή ομοθρήσκου καθηγητή που πρότεινε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αυτή θα ερευνήσει τα σχολικά βιβλία, θα κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και τις προστάσεις της για βελτιωμένες σχολικές εκδόσεις. Εδώ βλέπουμε ότι μέσα στην Επιτροπή Ελέγχου των Σχολικών Βιβλίων υπάρχουν και αλλόθρησκοι. Πιο κάτω μας ομιλούν για το χωρισμό μεταξύ κράτους και εκκλησίας, όπου θα συμβάλλει στη θετική έκφαση του θέματος των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Σχετικά με την αναγραφή του θέματος της ταυτότητας, ο Παπανδρέου ανέφερε ότι συμμερίζομαι τα συναισθήματα του εβραϊσμού της Ελλάδος και έχω εκφραστεί και δημόσια από όλους. Ιδιαίτερα επισήμανε τη σημασία της μη αναγραφής του θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες, λέγοντας ότι η αναγραφή είναι μια καθαρή διάκριση, ενώ οι Εβραίοι με νόμο απαραίτητος πρέπει να γράφουν το θρήσκευμά τους για να γνωρίζουν τη δύναμή τους. Άκουσον, άκουσον, Εβραίε Παπανδρέου. Εβραίοι στα σχολικά μας βιβλία. Γιατί, Παπανδρέου, σε άλλο έντυπό τους αναφέρουν. Συναζιστικών οργανώσεων, εντύπων κλπ. Πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο αργά για να εξαθρωθούν οι ομάδες αυτές, οι ομάδες που μοιράζουν έντυπα
οι σύλλογοι, τα σωματεία. Αγαπητοί χριστιανοί, συνεχίστε το έργο σας με φυλάδια, με έντυπα, διότι το έντυπο είναι αυτό που φοβούνται και το μικρό βιβλίο, όπως λέγουν οι ίδιοι. Γι' αυτό αυξήθηκαν τα ταχυδρομικά τέλη στα εκκλησιαστικά έντυπα 9 φορές. Οδηγούν σε κλείσιμο τα ορθόδοξα περιοδικά. Η μασονία έχει καταδικαστεί από την Ελλάδα και από την ιεραρχία μας, Οκτωβρίου του 1933. Η μασονία δεν είναι απλά φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα. Αρχαία μυστήρια, ειδωλολατρικά, ο μασονισμός δεν συμβιβάζεται καθόλου με το χριστιανισμό. Σωματείο μυστικό, ενεργούν και διδάσκουν εν κρυπτό. Υπογράφονται στην απόφαση. Η εικόνα δακρύζει. Βρισκόμαστε στο γραφείο ενημέρωσης Πυρηνή Ρομφαία, οδός Ιπποκράτους 74. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Ιωάννη. Μερικές εικόνες από το γραφείο. Θαύματα της πίστεως. Σε Βουνένης, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε την 9η Μαΐου, και ένα θαύμα που επισφραγίζει την ορθότητα της πίστεως που θέλει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ακολουθούμε είναι ότι τα δέντρα τα οποία μαρτύρησε ο Άγιος κατά την παραμονή και την ημέρα της εορτής του στάζουν αίμα. Εδώ βλέπουμε έναν πιστό χριστιανό με το Πάτριο Εορτολόγιο, ο οποίος συλλέγει αίμα από το δέντρο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι το Άγιο Φως, το οποίο γνωστόν είναι το μεγαλύτερο θαύμα της Ορθοδοξίας και βγαίνει μόνο με το Πάτριο για να μας επισφραγίσει πάλι η εξάνωθεν χάρη του Κυρίου μας ότι πρέπει να ακολουθούμε τις παραδόσεις και να μην ξεφεύγουμε. Και εδώ βλέπουμε την κολόνα η οποία εσχίστη όταν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τον Κόπτη Πατριάρχη παλαιότερα τρόπον την να στοιχημάτισαν ποιος θα πάρει το Άγιο Φως. Και πήγε πρώτος ο Κόπτης ο Πατριάρχης και δεν βγήκε το Άγιο Φως, δεν το πήρε εκείνος, αλλά έφυγε κατά θαυματουργικό τρόπο, έσχισε την κολόνα και πήγε στον Ορθόδοξο, ο οποίος ήταν έξω ακριβώς από το Ναό της Αναστάσεως. Ψηφιστή συνθήκη Σέγγεν. Και έχει... Σε ποιο μοναστήρι βρίσκεται? Είναι στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Στην Άνδρο. Στην Άνδρο, που είναι και τα λείψανα του Αγίου Νικολάου που φαίνεται δίπλα στην εικόνα του Εμβουνένης. Και αν παρατηρήσετε δεξιά και αριστερά έχει κλαρά και ξερά τα οποία πάλι με θαυματουργικό τρόπο ανοίγουν τα μπουμπούκια την ημέρα της εορτής της Επεραγίας Θεοτόκου της Κοιμήσεως με το Πάτριο Εορτολόγιο. Με το Πάτριο η Αγία Νεφέλη στο όρος Σταβόρ. Ναι. Με διάφορες εφημερίδες που έχετε στο γραφείο σας. Μάλιστα. Ζωντανή πια όσο ή δυνατόν περισσότερο και προσπαθούμε με τον Α ή τον Β τρόπο να ενημερώσουμε όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένα τους Έλληνες χριστιανούς και Ορθοδόξους να μην πέσουν στη λεγόμενη πλάνη του Αντιχρίστου. Γιατί όπως έχουμε προαναφέρει η Αποκάλυψη λέει μέσα και πλανήσει και οι πλάνες είναι πάρα πολλές. Αυτό με το καζίνο εδώ. Η κάμερα σημαδεύει τον άνθρωπο στο πρόσωπο. Δηλαδή όποιος μπαίνει στο καζίνο, ναι, σημαδεύεται με ακτίνες λέιζερ. Ναι. Και όπως μας αποκάλυψε μία κυρία η οποία είχε προβλήματα μαγείας στο δαιμόνιο όταν είχαν πάει στα Ιεροσόλυμα, οι Εβραίοι κάνουν το εξής. Όταν βγαίνει ο κόσμος από τα σύνορα ή από το Τελ Αβίβ ή από τα άλλα σύνορα, με πονηρό τρόπο τους φραγίζουν. Και γίνεται το εξής θαύμα.
ο οποίος προείστατο του κλουπ, του είπε πριν βγουν έξω από τα σύνορα για να πάω στο προσκύνημα της Αγίας Εκατερίνης, να πάρουν τα Άγια και βρωμημένα λαδάκια από τα Ιερά Κανδύλια των προσκυνημάτων και να βάλουν οι χριστιανοί πάνω τους, να αληφθούν. Η γυναίκα η οποία είχε πρόβλημα με τη μαγεία και τον δαιμονισμό, φυσικά αντιδρούσε, δεν μπορούσε να βάλει κτλ. Ως γνωστόν όλοι οι χριστιανοί τα γνωρίζουν αυτά. Και όταν πήγανε οι Εβραίοι και οι υπάλληλοι να ελέγξουν με το σκάνερ και να τους περάσουν με πονηρό τρόπο κάποιο χάραγμα ή σφράγισμα επάνω τους, επέρχεται διακοπή στο μηχάνημα. Δηλαδή έκανε ένα τσζζ και σταμάταγε. Γιατί η χάρις που υπήρχε στο Άγιο Λάδι του προσκυνήματος δεν άφηνε τη σατανική τεχνολογία να εισαγάγει επάνω στους Ορθοδόξους Χριστιανούς το σφράγισμα του 666. Αυτό μας δείχνει πόσο σκεπάζει η χάρη στους χριστιανούς και δει τους Ορθοδόξους. Γιατί πολλοί λένε ότι είσαστε φανατισμένοι, είσαστε ανατρέπουν τα θαύματα και όλα αυτά. Αυτά γίνονται επί καθημερινή βάση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εμείς τα μάτια τα πνευματικά να τα βλέπουμε. Μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Την πήραν. Οι ολοκράτες αποφασίζουν στην ΕΕ με μια ωραία αφίσα όπου γράφει Κάνιγκος 27 και Κάνιγκος 24. Αγωνίζονται και άλλα σωματεία, όχι μόνο χριστιανικά. Όχι στο Νέο Μεσαίωνα. Και υπάρχουν κάποιοι θεολόγοι, αθεολόγητοι, που λένε το μακρύ και το κοντό. Σας ακούσαμε κύριε Ιωάννη, χθες, μέρα Πέμπτη, ώρα 10 το βράδυ, έως 12, στο 103,1 με τον αδελφό Γεώργιο, που μιλήσατε για το σκοπό του γραφείου ενημέρωσης συγκεκριμένα. Ποια είναι τα θέματα που θα ενημερώνουν τον κόσμο? Γενικά είναι ένας αντιαιρετικός αγώνας, από το οποίο έχουμε και την εγκυρότητα της Εκκλησίας, που έχει κατάστηση εμένα υπεύθυνο στο θέμα... Είναι αναγνωρισμένα δηλαδή... Βεβαίως, ναι, από το Πάτριο Ορτολόγιο. Μάλιστα. Κάνουν και αγώνα υπέρ της ενώσεως του Πατρίου Ορτολογίου, εν πνεύματι Ορθοδόξο και εν αγάπη και ανηθεία. Μετά, ο νούμερο ένα αγώνας που ξεκινάμε είναι ο αγώνας με τα εξώδικα πάσης φύσεως σε ό,τι προσάπτεται σε αυτά τα καινούργια συστήματα της νέας εποχής, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο επερχόμενος στο μέλλον Αντίχριστος για να σφραγίσει τον κόσμο. Και θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέτρο μπορούμε και μας επιτρέπεται ακόμα τη στιγμή που ζούμε και κουβατάμε χάρη Χριστού υπεραγίας Θεοτόκος και Αγίων Πάντων, και επειδή είμαι Έλληνες πολίτες και πατάμε ακόμη σε ελληνικό έδαφος και μας καλύπτει το Σύνταγμα, θα αγωνιστούμε και με πολλούς τρόπους εξοδίκων για να μπορέσουμε να καταστήλουμε και δυνατόν να ομολογούμε εναντίον όλων αυτών των αντιχρίστων κινημάτων που θέλουν να διαλύσουν το χριστιανισμό, την Ορθοδοξία και την αγαπημένη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Ένα πολύ ωραίο έντυπο, φυλάδιο, για τους Εβραίους. Το οποίο αποκαλύπτει την πραγματική αλήθεια σε πολύ μικρό... Μάλιστα. Με λίγα λόγια, ξεσκεπάζει. Κατά την αριθμητική, με την αριθμοσοφία γνωστών, κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει και έναν αριθμό. Εδώ η λέξη άνθρωπος μας βγάζει το νούμερο 1310. Η λέξη Εμμανουήλ, το όνομα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, το οποίο σημαίνει με θυμών ο Θεός, μας βγάζει... 644. 644.
Εάν βγάλουμε... Αφαιρέσουμε. Το 1644. Από το 1310, δηλαδή, εάν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο τον Χριστό, μας μπαίνει ο Σατανάς. Μάλιστα. Αγαπητοί αδελφοί, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ορθοδοξίας. Προσέξατε τους χιλιαστές, ξύπνα Σκόπια. Χίξη σίγμα τάφ. Τι βγάζει. Σύμπτωση. Δάχτυλος Εβραίων. Ξέρετε τις αρχές. Σύμβολο καλού και κακού. Δήθεν. Παρασύρουν πολύ κόσμο. Προσέξτε. Όταν βλέπετε τέτοιες αφίσες, να τις σκίζετε παρακαλώ. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αιρέσεις στην Ελλάδα? Είναι πάρα πολλές, με τη μάσκα της φιλοσοφίας. Περισσότερα σε αυτό το βιβλίο, στη σελίδα 19 και 20. Διάφορα έντυπά τους, Σκόπια, ξύπνα, καλά νέα, νικητές. Λόγοι ζωής, παιδική αντίλαλη, λυτρωμένα νιάτα. Το βιβλιοπωλείο Λόγος, TV62 Ελλάς. Παγώσατε εικόνα για να τα διαβάσετε καλύτερα. Αναζητήσατε ορθόδοξα έντυπα στη διεύθυνση. Οι Έλληνες που αγρυπνούν. ΤΑΦΘΙΤΑ 22009. ΤΑΦΚΑΠΑ 11310 Αθήνα. Υπόψιν Γάμα Νικολάου. Για ενημέρωση το δικό σας. Μη διστάσετε να μας ζητήσετε μένα θέματα από τα έντυπα των νέα εποχή. Έχει για τους εξωγήινους, για τη μαγεία, το διαλογισμό, ο άνθρωπος σε αριθμό. Άλλο έντυπο, διάφορες αιρέσεις, ethology, αίρεσεις της νέας εποχής. Ηθοποιείς σε αίρεση, στη Scientology. Στην Ελλάδα ονομάζεται Κέφε. Νία. Μάρτυρες του Ιεχωβά, Lions και αυτή η αίρεση. Αρμονική Νέα Ακρόπολης, Παούμ, εσείς. Και πολλές σχολές πολεμικών τεχνών και πολλές άλλες σατανιστικές ομάδες. Πολεμικές τέχνες, πολύ καλό. Μιλούν για γαλήνη και ηρεμία. Έλληνας. Εδώ βλέπουμε πάλι τη διεύθυνση. Μπορείτε να γράψετε. Παγώσατε την τηλεόραση για να τη γράψετε τη διεύθυνση. Έμποροι πίστεως. Έμποροι πίστεως β' έκδοση. Ποιος σκότωσε τον τηλεθεατή. Όλα όσα δεν σας είπαν για την τηλεόραση. Νέα εποχή. Καλώς ήρθατε στο δίκτυο μέλλον κόσμο. Φρόνιμοι σκλάβοι. Μάρτυρες του Ιεχωβά. Είπα για την τηλεόραση. Κάποια από τις σκηνές. Συγκέντρωση. Νέα εποχή. Ό,τι το πιο επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Διάφορα έντυπα. Τζόκερ. Έλπα. Αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία είναι όλα αυτά. Σύμπτωση. Μια νέα εποχή για την Εκκλησία άρχισε με την εκλογή μου. Κάθε τι παλιό γίνεται ξανά καινούριο. Εμείς γνωρίζουμε και λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Νέα εποχή στο ευρωνόμισμα. Παρακαλώ τίποτα τυχαίο. Η Ελλάδα στη νέα εποχή. Τη λέξη αυτή τη χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί μας. Στη Φωνή Κυρίου διαβάστε για το φαινόμενο της νέας εποχής. 7 Νοεμβρίου του 1993. Η σκοπή της νέας εποχής
ομιλούν για την παγκόσμια κυβέρνηση και θρησκεία. Πώς να προφυλαχτούν οι πιστοί. Η νέα εποχή προωθεί τον πανθεϊσμό. Αγαπητοί αδελφοί, προσέξτε πάρα πολύ τη νέα εποχή. Προωθούν τα εξάρια. Σε διαφημιστικό έντυπο. Η νέα εποχή προώθησε και τα εξάρια στο $1,000. Η νέα εποχή προωθεί το σταυρό κάτω από τα παπούτσια, σε ιταλικά παπούτσια, αλλά και στην Ελλάδα. Σύμβολα της νέας εποχής. Σύμβολα της νέας εποχής του σατανά. Πεντάλφα. Κύκλος. Τράγος. Δοξία σύμβολα. Σε βιβλίο του σχολείου, η νέα εποχή προπαγανδίζει το 666, αν προσθέσουμε τα νούμερα των μαθητών. Σεούλ, 3 εξάρια. Αφίσα νέας εποχής, με τέμπλο εκκλησίας και γυμνό ζευγάρι. Περί νέας εποχής, Άννα Συνοδεινού. Σύμβολα της νέας εποχής. Το 3 των προσκόπων. Πασόκ Σανσυρισμός. Σύμβολα της νέας εποχής. Νου δου. Έντυπο υποψήφιου δημάρχου. Μιλάει για τη νέα εποχή. Και ο Έβερτ είχε φτιάξει κάτι για τη νέα εποχή. Όπου ξεσηκώθηκε η Άννα η Συνοδεινού. Ο Άγιος Φιλούμενος, μάρτυρας στο φρέαρ του Ιακώβ. Ας δούμε τώρα ένα άλλο κεφάλαιο, σημαντικό, συνθήκη Σέγγεν και ηλεκτρονικές ταυτότητες. Συνθήκη Σέγγεν και ηλεκτρονικές ταυτότητες, ό,τι πιο χειρότερο φανταστείτε. Άθρο 99, συνθήκες, καθιερώνει υπόπτους για μελλοντικές πράξεις. Διακριτική παρακολούθηση. Προσωρινή πάψη για να το διαβάσετε. Εφημερίδα. Η νέα ηλεκτρονική εχμαλωσία από το βιβλίο Αγίων Μετεώρων. Ιδρούν για τη Σέγγεν, Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγαλίας. Εκκλησία της Κρήτης αντιδρά. Ο μοναχισμός αντιδρά. Η Κρήτη. Ιερά Σύνοδος με εγκύκλιό της. Ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων πάλι. Συγκέντρωση για τη Σέγγεν. Νομιμοποιείται το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δηλαδή παρανομία. Αντιδρούν σε αυτό το έντυπο 250 σύλλογοι.
αποκάλυμνο. Αντιδράσεις. Διάφοροι πολιτικοί. Στην Ολλανδία αντιδράσεις για τη Σέγγεν. Από το περιοδικό Σωτήρ. Απροστάτευτος ο πολίτης. Από τον αδελφό του Πρωθυπουργού, Σπύρο Σημίτης. Σέγγεν παρουσιάζει προβλήματα για το γεγονός ότι χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Από ανθρώπους οι οποίοι διαρκώς πρέπει να ρωτάνε τι έγιναν, πού βρίσκονται τα στοιχεία. Εάν εξαλείφθηκαν, θέλει διαρκή παρακολούθηση. Λόγια Σπύρου Σημίτη. Κύριος Κουβέλης, απειλή για ατομικές ελευθερίες. Για λόγους θρησκευτικού. Στρατηγός Μελάς, σοβαρή εθνική απειλή η Σέγγεν. Προϋποθέτει την έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Πώς ψήφισαν στη Βουλή. Ναι, 142. Όχι, 80. Απόντες, 78. Τελικά η Σέγγεν είναι καλή ή κακή. Ηλεκτρονικός εξυγχρονισμός ή ηλεκτρονικός εγκλωβισμός. Για τις Βρυξέλλες, τα συμπεράσματα δικά σας, τα ονόματα της ντροπής, τα 142. Ρε τα πουλάκια μου, ζητάνε ψήφος από τον ελληνικό λαό. Σταματήσατε προσωρινή παύση και διαβάστε τα ονόματα καλύτερα. Προδότες. Βουλευτές. Χωρίς συνείδηση. Για τη συνθήκη Σέγγεν έγραψε και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Χριστόδουλος και επίσκοπος. Όχι στις Βρυξέλλες. Από ομιλία του στον Βόλο προς τους νομικούς της Μαγνησίας στις 4 Δεκάτου του 97 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Επιστήμονες πληροφορικής, δημιουργείται νέα ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Εφημερίδα Εν Συνειδήσει Αγίων Μετεώρων γράφει για τη Σέγγεν και για τις ταυτότητες. Χιλιάδες αυτοί που αγωνίζονται. Η αλήθεια για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη συνθήκη Σέγγεν. Συλλογή εγγράφων και κειμένων. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός Ιεραποστολικού Συλλόγου. Για αντίγραφα του βιβλίου να απευθύνονται στη διεύθυνση. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, Κωνσταντινούπολος 30, Σταυρούπολη. Ταχυδρομικός κώδικας και τα τηλέφωνα. Ας δούμε ολίγα από τα θέματα. 40 Σαράντου, Εμμανουήλ Καλύβα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,